Ε, κοιτάξτε, εμεί βλέπουμε συνεχώ την ε, κατάσταση και με το ηλικιακό προφίλ, αλλά και για τι αιστείε διασποράς. Και αναλύουμε τα δεδομένα, τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή μια τέτοια ε, ακρίβεια που μα επιτρέπει να προβλέπουμε και λίγο την εξέλιξη των επόμενων ημερών με βάση τα μοντέλα, τα προγνωστικά που έχουν οι ειδικοί μα. Τι έχουμε διαπιστώσει, Ότι για παράδειγμα στα σχολεία δεν υπήρχε ζήτημα διασπορά από μαθητή σε μαθητή. Ήταν πολύ περιορισμένα. Τα κρούσματα που υπήρχαν στα σχολεία. Η μεταφορά γινόταν συνήθω απ' έξω προς τα μέσα, όταν ένα μαθητή ή ένα εκπαιδευτικό μπορεί να έφερνε τον ιό στο σχολείο, αλλά δεν γινόταν και δεν γίνεται μεταφορά μεταξύ των μαθητών. Τα στοιχεία που έχει δώσει η κυρία Κεραμαίο τι προηγούμενε εβδομάδε είναι πολύ αποκαλυπτικά και δείχνουν αυτό το στοιχείο. Επίση, κάναμε ό,τι μπορούσαμε να αυξήσουμε τι προσλήψει στην παιδεία. Προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα στελέχωση. Και με τα στοιχεία που έχει δώσει η κυρία Κεραμέως, βλέπω ότι για παράδειγμα το 2019 σε σχέση με το 2018 έχουν γίνει 49.200 προσλήψει έναντι 34.000. Δηλαδή 15.200 παραπάνω προσλήψει, ακριβώ για να μην έχουμε προβλήματα στελέχωση εν του κορονοϊού. Και αυτό αποδεικνύεται και από τη συγκριτική ανάλυση με τι χώρε του ΟΣΑ. Βλέπω ότι η Ελλάδα έχει τον τέταρτο μικρότερο αριθμό μαθητών ατμήμα κατά μέσο όρο μεταξύ των 33 χωρών έχουμε μικρότερο από χώρε όπω η Γαλλία, το Εμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία, η Γερμανία. Και μόνο το 3% των σχολικών τμήματων έχουν πάνω από 25 μαθητέ. Αυτό όσον αφορά το θέμα τη ε, παιδείας, όπου είναι πολύ ικανοποιητική η εξέλιξη και πολύ καλύτερο των προσδοκιών όταν άνοιγαν τα σχολεία μα πριν από περίπου 1,5 μήνα, με του μαθητέ και του εκπαιδευτικού να ανταποκρίνονται πραγματικά όπω πρέπει και του αξίζουν συγχαρητήρια. Όσον αφορά τα μέσα μεταφορά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε σε ένα τρίπτυχο αποσυμφόρηση στι ώρε αιχμή. Το τρίπτυχο περιέλαμβανε καταρχά την δυνατότητα να έχουμε κυλιόμενο ωράριο, ώστε να μην πηγαίνουν όλοι οι εργαζόμενοι την ίδια ώρα στον χώρο εργασία του και να μην είναι ίδια και η αποχώρησή του. Το δεύτερο ήταν η υποχρεωτική τηλεργασία σε ποσοστό 40% και για το δημόσιο και το ιδιωτικό τομέα. Και το τρίτο ήταν η ενίσχυση με λεωφορεία στι γραμμέ του ΩΣΑ προκειμένου να μπορέσει να γίνει μια αποσυμφόρηση στι ώρε αιχμή. Πράγμα που εντείνεται και ολοκληρώνονται με περίπου 200 λεωφορεία μέχρι τέλο Νοεμβρίου. Παράλληλα, Στι ώρε αιχμή, κάναμε στοχευμένα τεστ σε μεγάλου σταθμού, όπω για παράδειγμα στο Σύνταγμα ή στο Θησίο. Και τι διαπιστώθηκε, διαπιστώθηκε παράδειγμα από τη δειγματοληψία που έγινε την ε, Τρίτη, όπω μα πέρασε, ότι είχαμε 3.046 τεστ ανείχνευση στο Σύνταγμα, και μόλι 29 από αυτά ήταν θετικά. Δηλαδή, ο, το ποσοστό θετικότητα ήταν κάτω από τη μονάδα, όταν στη χώρα είναι πάνω από τρία. Δηλαδή, είναι υποτριπλάσιο το ποσοστό στα μέσα μεταφορά, όπω έδειξε αυτή η τυχαία δηματοληψία. Πράγμα που δείχνει ότι δεν είναι εκεί η αιστεία μετάδοση. Τέλος τέλο πάντων δεν είναι τόσο μεγάλη πηγή μετάδοση όσο είναι άλλε. Στο θυσίο, για παράδειγμα, βλέπω σύμφωνα με τα στοιχεία εδώ ότι έγινε την Δευτέρα δηματοληψία, βρέθηκαν μόνο 8 θετικά κρούσματα και η διάμεση ηλικία ήταν στα 21,3 έτη. Που δείχνει ότι σε σημεία που υπάρχει χώρο για διασκέδαση και μαζεύονται νεότερε ηλικίε, ότι πέφτει πάρα πολύ ο μέσο όρο και η διάμεση ηλικία των θετικών κρουσμάτων. Γιατί οι νέοι μα, είπα και πριν, ίσω να επέστρεψαν μάλλον απότομα σε μια κατάσταση κανονικότητα προ-κορονοϊού. Και εφιστούμε ξανά την προσοχή και κάνουμε ξανά έκκληση σε αυτού του ανθρώπου να προσέχουν διπλά και να μην γίνουν αιστεία μετάδοση ούτε για του φίλου ούτε για του οικείου του. Άρα, συμπερασματικά, δεν είναι ούτε στα σχολεία ούτε στα μέσα μεταφορά η μεγαλύτερη ανησυχία. Είναι στην τήρηση των εφιστάμενων μέτρων στα μέτρα ατομική υγιεινής και προστασία, στι αποστάσει και να μην εφησυχάζουμε. Είναι κρίσιμο να μην εφησυχάζουμε στου χώρου δουλειά και γενικά στου χώρου που κινούμαστε.